Η αποσπασματική εφαρμογή τη κυκλοφοριακή μελέτη από τη Δημοτική Αρχή με την απαγόρευση τη διέλευση των οχημάτων στην Οδό Κύπρου έφερε αναστάτωση στην ομαλή κυκλοφορία τη πόλη και ξεσήκωσε δικαίω τη Ελλάδα διαμαρτυριών από του ίδιου του πολίτε, δηλώνει με ανακοίνωσή του ο επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλο Μιχαηλίδη. Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε και νομίζω είναι σαφέ ότι κανεί δεν είναι κατά των πεζοδρομήσεων. Γι' αυτό και κανεί δεν λέει όχι στο να πεζοδρομηθούν οι παράλληλοι οδοί. Τη Κύπρου, δηλαδή η μπουμπουλίνα, η Μπότσαρη και η Αθηνασίου Διάκου. Υπάρχει ένα θέμα με το ΚΕΠ, νομίζω όμω ότι θα βρεθεί κάποια λύση για να υπάρχει προσβασιμότητα όσον αφορά τι υπηρεσίε του ΚΕΠ. Αλλά ε, δεν πεζοδρομεί αυτή την χρονική στιγμή την οδό Κύπρου. Ήταν ένα, ένα λάθο, νομίζω. Όλοι το έχουν καταλάβει. Το μοναδικό δρόμο ο οποίο οδηγεί στο λιμάνι δεν τον πεζοδρομεί και μάλιστα δεν είναι και πεζόδρομο σήμερα, αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδη χαρακτηρίζει αψυχολόγητη την απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολη για την οδοκύπρου καθώ όπω λέει ούτε ω δρόμο μπορεί να λειτουργήσει αλλά ούτε δυστυχώ και ω πεζόδρομο λόγω τη υψομετρική διαφορά μεταξύ οδοστρώματο και των πεζοδρομίων. Καθώ και η διέλευση των οχημάτων από του του οδού δεν διευκολύνει ούτε του πεζού αλλά ούτε και τα καταστήματα. Η ανισόπαιτη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα πεζοδρόμια. Και, στον, και, στο οδόστρωμα. Η κατάσταση του οδόστρωματος δεν προσφέρεται για, για, πεζόδρομο. Παρόλα αυτά, η οδός Τζαβέλα, ο δεύτερος δρόμος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει τον κυκλοφοριακό φόρτο προς το λιμάνι και δεν είναι μόνο το λιμάνι, είναι και ο χώρο ψυχαγωγία στο Λούνα Πάρκ, είναι και ο μοναδικό χώρο στάθμιση που υπάρχει. Αλλά λοιπόν πρέπει να υπάρχει ομαλή διέλευση αυτοκινήτων προ εκείνη την κατεύθυνση, απαραίτητη. Και ο Δότζα με δύο κυκλικού κόμβου, με τα αστικά και με τον σταθμό του ΟΣΕ που πλέον φεύγουν ε, λεωφορεία του ΟΣΕ από εκεί πέρα είναι πλέον ακατάλληλη η περιοχή για να μπορέσει να σηκώσει όλο τον κυκλοφοριακό ε, φόρτο που θα θέλουν να πάνε στο λιμάνι. Σε άλλο σημείο τη ανακοίνωση τονίζεται πω η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματο δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη και οριστική αν δεν γίνει σαφέ ένα συγκεκριμένο όραμα για την πόλη. Με βάση αυτό το όραμα πρέπει να σχεδιαστεί το πλαίσιο τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση τη λειτουργική δομή τη και να καθοριστούν τα απαραίτητα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση ώστε το σχέδιο αυτό να αποτελέσει μια αναπτυξιακή προοπτική και όχι μια πρόσκαιρη ικανοποίηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων υλοποιώντας αυθαίρετε αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες που θα κλείσει η παραλιακή και το πρόβλημα θα γίνει ακόμα πιο έντονο να πάρει πίσω αυτή την απόφαση. Εμεί την καλούμε να αναθεωρήσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, απλώς με αφορμή αυτό το γεγονό και την αποσπασματική εφαρμογή αυτή τη κυκλοφοριακή μελέτη, να επαναφέρουμε μία πρόταση δική μα, αλλά και παλαιότερων αυτοδιοικητικών, ότι επιτέλου η Αλεξανδρούπολη θα πρέπει να αποκτήσει ένα συγκοινωνιακό κέντρο. Και δεν είναι άλλο από αυτό από τις αποθήκες της Κίθε, όπου, που αν σήμερα εκεί πέρα είχαν πάει τα αστικά, αν είχε πάει μεταφερθεί ο σταθμός του ΟΣΕ αν είχαμε μια δημοτική αγορά, αν είχαμε το κτέλ εκεί πέρα θα μπορούσαμε πρέπει να μιλάμε ότι άνετα θα κάναμε αυτές τις πεζοδρομήσεις που όλοι θέλουμε και ακόμα περισσότερε. Όπω και η Αλεξανδρούπολη θέλει ακόμα δύο προποθέσει. Το εντοπίσαν αυτό και οι άνθρωποι που κάναν την κυκλοφοριακή μελέτη. Να κάνουμε έναν μεγάλο περιφερειακό και φυσικά να αποκεντρωθούν βασικέ υπηρεσίε όπω είναι η αστυνομία, όπω είναι τα δικαστήρια. Ακόμα και η μεραρχία, ξέρετε, αυτέ οι μονοδρομίε που γίναν πέριξ τη περιοχή τη μεραρχία θα μπορούσαν πραγματικά να γίνουν πεζοδρομήσει. Αλλά όσο υπάρχει εκεί πέρα ο στρατό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Ο κ. Μιχαηλίδη καλεί τον Δήμαρχο να αναθεωρήσει σύντομα πριν κλείσει η παραλιακή τη οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα πριν το τέλο του τρέχοντος μηνό. Θα πρέπει η Αλεξανδρούπολη, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, να ολοκληρώσει κάποιε βασικέ υποδομέ και μετά να, να κάνουμε όσε πεζοδρομήσει πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτό που θέλω να πω, σαν τελευταία έκκληση προ τον Δήμαρχο τη Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να αναθεωρήσει και ακόμα μία απόφασή του, η οποία θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, που δεν είναι άλλη από την μονοδρόμηση τη παραλιακή οδού τη Βασιλείου Αλεξάνδρου. Άρα, βλέποντα ότι το πείραμα με την οδό Κύπρου δεν πέτυχε, ήταν μία λάθο απόφαση, να προλάβουμε τουλάχιστον μην δούμε τα χειρότερα με την επιθυμία του να μονοδρομήσει την παραλιακή οδό τη Βασιλείου Αλεξάνδρου.